Περίπου 300 έγγραφα με διαβαθμισμένες σημάνσεις ανακαλύφθηκαν στο σπίτι του πρώην αντιπροέδρου Μάικ Πένς στην Ινδιάνα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Πένς, Γκρεγκ Τζέικομπ, ο μικρός αριθμός των εγγράφων συσκευάστηκε κατά λάθος και μεταφέρθηκε στο σπίτι του όταν ολοκληρώθηκε η θητεία του. Ο Τζέικομπ είπε επίσης ότι ο Πένς αγνοούσε την ύπαρξη ευαίσθητων ή διαβαθμισμένων εγγράφων στην κατοικία του. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να σχολιάσω καμία ανεξελίξη ποινική έρευνα ή οποιαδήποτε έρευνα. Όπως όλοι γνωρίζετε, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι ανεξάρτητο και δεν θα επέμβουμε πολιτικά. Ήμασταν πολύ σαφείς σχετικά με αυτό, υπό αυτόν τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος ήταν πολύ σαφείς στις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Αυτή είναι η τελευταία σε μια σειρά ανακαλύψεων εμπιστευτικών πληροφοριών σε ιδιωτικές κατοικίες. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνά ήδη την ανακάλυψη απόρριτων αρχείων στο σπίτι του Προέδρου Τζο Μπάιντεν στο Ντέλαουερ και στο πρώην γραφείο του στην Ουάσιγκτον, καθώς και στο κτήμα του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα. Και οι τρεις πολιτικοί αρνούνται οποιαδήποτε ανάμειξη.